και φίλοι ομονιάτες, σήμερα κλείνουν 72 χρόνια που κάποιοι παλιοί ποδοσφαιριστές μαζί με άλλους δημοκρατικούς φίλους αποφάσισαν να ιδρύσουν την Ομόνοια. Μέσα σε όλη αυτήν την πορεία, μέσα σε όλη αυτήν την ιστορία, η Ομόνοια πέρασε πολύ ευχάριστες στιγμές, πολύ δύσκολες στιγμές, όμως κατάφερε να τα ξεπερνά και να βρίσκεται πάντα εκεί. Κατάφερε να την ονομάζουν όλοι και να την αποδέχονται σαν την βασίλισσα του κυπριακού ποδοσφαίρου. Βεβαίως, εκτός από το ποδόσφαιρο, ο σύλλογος μας έχει αναπτύξει όλα αυτά τα χρόνια πάρα πολλές δραστηριότητες με διάφορα τμήματα τα οποία διατηρεί. Έχει αναπτύξει και έχει δείξει τόσο την κοινωνική του προσφορά όσο και την αθλητική του. Αυτές οι μέρες τις οποίες βρισκόμαστε, η Ομόνοια έχει επανακάμψει μετά από κάποια χρόνια στα οποία έχει περάσει δύσκολα, τόσο αγωνιστικά όσο και οικονομικά. Πλέον βλέπουμε με αισιοδοξία το μέλλον, πιστεύουμε ότι με την αλλαγή που έγινε πριν 2 χρόνια μας έχει δώσει εκείνες τις λύσεις που να βλέπουμε πλέον τον Ομονιάτη να ανακτά την υπερηφάνεια του, να θυμάται τις παλιές δόξες που είχαμε ζήσει εμείς οι πιο μεγάλοι και να δίνουμε την υπόσχεση στους πιο νέους ότι θα τις ξαναζήσουν. Κλείνοντας, θέλω να ευχηθώ σε όλους τους Ομονιάτες ό,τι καλύτερο και να είναι πάντα καλά και να είναι σίγουροι ότι η Ομόνοια είναι και θα είναι πάντα εκεί για να τους προσφέρει αυτή την περηφάνεια. Ευχόμαστε στην ομάδα μας χρόνια πολλά. Η Ομόνοια συμπληρώνει σήμερα 72 χρόνια παρουσίαση και προσφορά στην αθλητική και κοινωνική ζωή του τόπου. Είμαστε όλοι ακόμη πιο χαρούμενοι σήμερα, διότι η Ομόνοια επέστρεψε στην κορυφή του κυπριακού ποδοσφαίρου, πρωταγωνιστή στα άλλα αθλήματα που συμμετέχει και επίσης επιδεικνύει πλούσια κοινωνική δράση. Το μόνο που θέλουμε να υποσχεθούμε στον κόσμο της Ομόνοιας είναι πως θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε με την ίδια σοβαρότητα και υπευθυνότητα και να απολαμβάνουμε μια ισχυρή ομάδα στο γήπεδο με στόχο πάντα τον πρωταθλητισμό. Χρόνια πολλά, Ομόνοια.